Πώς λοιπόν καθαρίζω την τέντα μου χωρίς νερά και ταλαιπωρία, πώς καθαρίζω τον απορροφητήρα μου, την κουζίνα μου και πώς ασπρίζω τα πεζούλια και τους σιδηροδρόμους από το χώμα που υπάρχει, αυτά και άλλα μυστικά καθαριότητας σε αυτό το βιντεάκι. Είμαι λοιπόν η Κατερίνα, βλέπετε το Κατερίνας Diaries. Κάντε καφεδάκι και ελάτε μαζί μου. Όλα λοιπόν αυτά είναι αυτά που με ρωτάτε κατά καιρούς. Πώς λοιπόν καθαρίζω την τέντα μου, τι κάνω με τον απορροφητήρα, με τα πεζούλια μου. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε από την τέντα μας. Και ναι λοιπόν, έχω ένα λιποκαθαριστή. Όποια μάρκα πάρετε, το ίδιο κάνει. Τι κάνω λοιπόν, ψεκάζω την τέντα μου πάρα πολύ καλά. Μετά παίρνω μία βρεγμένη σκούπα και την καθαρίζω. Αυτή λοιπόν την ιδέα μου ήρθε αυτή η ιδέα πριν από αρκετά χρόνια που ήθελα να καθαρίσω την πίσω τέντα που εκεί δεν έχω νερό και είναι πολύ δύσκολο να καθαριστεί και δεν ήξερα τι να κάνω και βρήκα αυτό μέσα στο ντουλάπι και λέω να το δοκιμάσω και ναι το δοκίμασα και βγήκε πάρα πολύ καλό το αποτέλεσμα. Οπότε λοιπόν από την εσωτερική πλευρά κάνω αυτό, βέβαια ιδανικό είναι να έχουμε τη μάνικά μας, το λάστιχο, να έχουμε τη σκούπα μας και να μπορέσουμε έτσι να την καθαρίσουμε. Αλλά πρέπει από κάτω να μην υπάρχει κάποιος και πρέπει και οι κάτω, τα κάτω μπαλκόνια να έχουν πάλι κατεβασμένες τις δέντες τους για να μην πάνε τα χώματα. Οπότε είναι αρκετά δύσκολη η διαδικασία. Αυτός λοιπόν ο τρόπος είναι ο καλύτερος, ο πιο εύκολος. Πάμε λοιπόν να δούμε αν θα είναι το αποτέλεσμα όπως το θέλουμε. Ψεκάζω λοιπόν καλά την τέντα μου με τον λιποκαθαριστή όσο μπορώ πιο ψηλά. Αν έχετε κάποιον πιο ψηλό στην οικογένεια τόσο το καλύτερο. Ψεκάζω πάρα πολύ καλά σε όλα τα σημεία και ειδικά στα σημεία που θέλουν πιο καλό καθάρισμα. Και μετά θα πάρω μία σκούπα την οποία τη βρέχω σε νερό και με αυτή προσπαθώ να καθαρίσω όλα τα σημεία που θέλουν την καθαριότητά τους. Εκεί που τα σημεία θέλουν πιο πολύ προσοχή, τρίβω πολύ καλά με τη βρεγμένη σκούπα. Νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ καλή δουλειά, θα το δείτε κι εσείς, ειδικά στην πλαϊνή τέντα, στην οποία τέντα ταλαιπωρείται από τα νερά που πέφτουν από τα πάνω διαμερίσματα, έγινε καταπληκτική δουλειά και μετά με μία σφουγγαρίστρα που έχω για αυτό το σκοπό, κάνω όλα τα μπράτσα της τέντας. Με τον λιποκαθαριστή καθαρίζει τέλεια η τέντα μας χωρίς μεγάλη ταλαιπωρία, χωρίς νερά, χωρίς να βάλουμε μάνικες. Βέβαια το καλύτερο θα ήταν να βάζαμε το λάστιχο και να ρίχναμε μπόλικο νερό, αλλά και με αυτόν τον τρόπο μια χαρά θα καθαριστεί. Κοιτάξτε πόσο λάμπει, πόσο όμορφη έγινε, σαν καινούρια. Απλά θέλει λίγο προσοχή όταν έχετε έπιπλα από κάτω να τα έχετε καλύψει ώστε να μην πέσει η σκόνη ή να μην πέσει χώμα. Κάτι άλλο που με ρωτάτε συχνά είναι πώς καθαρίζω τον απορροφητήρα μου, την κουζίνα μου και συγκεκριμένα το τζαμάκι του φούρνου μου. Λοιπόν, όλα αυτά τα καθαρίζω με ένα καθαριστικό. Λυπάμαι πολύ, δεν έχω κάποιο tip με σόδα, με λεμόνια, με ξύδια και με οτιδήποτε άλλο. Ο λόγος είναι γιατί είναι μια παλιά κουζίνα, είναι 30 ετών από όταν παντρευτήκαμε με το σύζυγο, οπότε έχει μαγειρεύσει πάρα πολύ. Έκανα πολλά φαγητά για τα κορίτσια, εγώ δεν έπαιρνα κάτι έτοιμο. Τραπέζια, φίλους και όλα αυτά, οπότε είναι ταλαιπωρημένος. Οπότε αν έχετε ένα φούρνο ο οποίος είναι παλιός, είναι ταλαιπωρημένος, έχει πολλά λάδια και με αυτά τα συμβατικά καθαριστικά δεν μπορεί να γυαλίσει και να είναι όπως τον ξέρετε καθαρός, εγώ χρησιμοποιώ το Vicoro, το οποίο δεν είναι sponsor, είναι ένα καθαριστικό το οποίο μου το σύστησε μία φίλη που ερχόταν πολλά χρόνια πριν στο σπίτι. Λοιπόν, αυτό θα το βρείτε σε όλα αυτά τα τοπικά μαγαζιά που πουλάνε χαρτικά, καθαριστικά, που έχουν απ' έξω μουσαμάδες για να κόψετε ανάλογα με το μέγεθος που θέλετε, καταλαβαίνετε σε τι μαγαζιά, και σε λαϊκή, δεν το έχω δει ποτέ σε σούπερ μάρκετ, οπότε θα το βρείτε
Δεν ξέρω αν έχει link και τέτοια. Αν έχει, θα σας το έχω. Να ξέρετε ότι είναι ένα καυστικό υγρό. Δεν κάνει ζημιά στο φούρνο. Μία φίλη μου το είχε για φούρνο της Μίλε, που είχε δώσει πάρα πολλά λεφτά και δεν είχε πάθει τίποτα. Αν θέλετε να κάνετε πιο έντονη καθαριότητα, να τον ανάψετε λίγο, να είναι λίγο ζεστός και απλά ψεκάστε. Προσοχή όμως, να φορέσετε μία μάσκα, να έχετε ανοιχτά και να ξέρετε ότι αν πέσει πάνω σε μάρμαρο ή σε πλακάκι, μπορεί να κάνει ζημιά. Οπότε, εγώ τι κάνω. Απλώνω λοιπόν εδώ πέρα μία παλιά πετσέτα, τον ανάβω πολύ λίγο το φούρνο, ψεκάζω και μετά με ένα βιτεξάκι το παίρνετε και ο φούρνος σας λάμπει και δεν παθαίνει τίποτα. Μόνο που στο τελείωμα εγώ θα έχω ένα πανάκι πάντα με απορριπαντικό για τα πιάτα και μετά τι κάνω. Βάζω το φούρνο μου στους 200 βαθμούς και τον αφήνω να κάψει κανένα 20 λεπτό. Και μετά τον ανοίγω, να φύγει ας πούμε η πρώτη μυρωδιά, μην βάλω μέσα φαγητό κατευθείαν. Το κάνω πάλι το φούρνο με ένα βιτεξάκι και τελείωσε. Αυτή βέβαια τη διαδικασία εγώ την κάνω μια φορά στο εξάμηνο, δεν χρησιμοποιώ αυτό το καθαριστικό συνέχεια. Και με τον ίδιο τρόπο κάνω και τον απορροφητήρα μου. Για τον απορροφητήρα είναι παλαιού τύπου απορροφητήρας, ο οποίος έχει αυτό εδώ πέρα το φίλτρο, έχουμε ακόμα αυτόν τον απορροφητήρα, οπότε τώρα τον βγάζω, θα δείτε μαζί μου ότι μαζί θα την κάνουμε τη διαδικασία. Βγάζω λοιπόν τον απορροφητήρα, βγάζω το παλιό το φίλτρο, τον βάζω στην πανιέρα γιατί δεν χωράει αλλού και φοβάμαι μην γίνει κάποια ζημιά εδώ πέρα στον πάγκο. Το ψεκάζω. Να ξέρετε ότι ένα τέτοιο υγρό έχω δώσει και στα κορίτσια μου στην Πάτρα για το λόγο ότι καμιά φορά τους κολλάει το φαγητό μέσα στην κατσαρόλα και δεν μπορούν με τίποτα να το βγάλουν. Οπότε τους έχω δώσει αυτό για να μπορέσουν να ψεκάσουν. Βγαίνει αμέσως, δηλαδή λείπει οτιδήποτε. Με το που το ρίχνετε, κάνετε μία έτσι και έχουν φύγει. Δηλαδή, αν έχετε μια παλιά κουζίνα, εννοώ πλακάκια παλιά και θέλετε να τα καθαρίσετε, έχετε πάει σε ένα σπίτι και δεν ξέρετε πώς, με αυτό εδώ καθαρίζονται όλα. Αυτό να το γνωρίζετε. Με αυτό λοιπόν εδώ το υγρό καθαρίζουν τα κορίτσια άμα πιάσουν οι κατσαρόλες στο φαγητό και βέβαια μετά εννοείται, το ξεβγάζουν πάρα πολύ καλά και κάνουν και την κατσαρόλα αυτή πάλι με υγρό πιάτων. Ποτέ δεν βάζουμε φαγητό κατευθείαν ούτε στο φούρνο ούτε στην κατσαρόλα αν έχουμε πρώτα χρησιμοποιήσει αυτό. Εγώ το κάνω για δική μου προφύλαξη. Λοιπόν, οπότε αυτό εδώ πέρα είναι το κόλπο μου. Βλέπετε λοιπόν και το φούρνο, ο οποίος σας είπα είναι ταλαιπωρημένος, αλλά θεωρώ ότι είναι καθαρός. Και νομίζω ότι μλάμπη είναι σε πολύ καλή κατάσταση με αυτά που έχει περάσει. Τώρα το τζαμάκι του φούρνου, εγώ πάλι το κάνω με αυτό εδώ πέρα το υγρό. Κάνα δύο φορές το έχουμε βγάλει με το σύζυγο. Είναι απλή η διαδικασία, αλλά τώρα επειδή το φοβάμαι πάλι να γίνει, το ψεκάζω μόνο με αυτό. Βλέπετε ότι και το τζαμάκι έχει κάποιες γραμμές από μέσα, έχει περάσει το υγρό και το νερό, αλλά τώρα δεν γίνεται τίποτα άλλο. Νομίζω ότι είναι καθαρό και αυτό αρκεί. Πάμε λοιπόν τώρα να βγάλουμε τον απορροφητήρα, να βγάλουμε το φίλτρο, να κάνουμε την αλλαγή και να δείτε μαζί μου τη διαδικασία. Ψεκάζω πολύ καλά τον απορροφητήρα μου με το βιγκόρο και μετά θα τον ξεβγάλω. Αν υπάρχουν πιο έντονα λίπη, καλό είναι να το αφήσετε 15 με 20 λεπτά και μετά να χρησιμοποιήσετε ένα σειρματάκι στα προβληματικά σημεία. Σε ένα βρεγμένο βιτεξάκι θα ψεκάσω βιγκόρο και θα κάνω όλα τα σημεία που είναι δύσκολα να γίνουν διαφορετικά. Θα κάνω το πορτάκι του απορροφητήρα, τα φώτα, το εσωτερικό τμήμα του απορροφητήρα. Δεν χρειάζεται να βάλω σύρμα, μόνο με το βιτεξάκι και πάνω να έχω βάλει το απορριπαντικό αυτό καθαρίζονται αμέσως όλα τα λίπη που μπορεί να έχουν. Κοιτάξτε πόσο καθαρό φαίνεται. Εγώ βέβαια επειδή το έχω συνηθίσει δεν φοράω γάντια, καλό είναι να φοράτε και γάντια και μάσκα αν έχετε ευαίσθητο αναπνευστικό. Βάζω και καθαρό φίλτρο και μετά τον τοποθετώ. Νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Είναι κάτι που κάνω αρκετά συχνά ώστε να προστατεύω και τον απορροφητήρα αλλά και να έχω απόδοση κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Σε ένα παλιότερό μου βιντεάκι σας είχα πει ότι τα σημάδια επάνω στο μάρμαρο που κάνουν οι κλάστρες και οτιδήποτε άλλο έχουμε βάλει και μετά δεν φεύγουμε τίποτα, βγαίνουνε με το χάρπικτο μαύρο, κάτι που μου είχατε πει εσείς σε ένα παλιό μου βίντεο όταν παιδευόμουν να βγάλω τα σημάδια και τις σκουριές και δεν μπορούσαμε τίποτα, μου λέτε Κατερινά και δοκίμασα το χάρπικτο μαύρο, οπότε είναι μια δική σας ιδέα. Βέβαια κάθε φορά προσέχουμε αν το μάρμαρό μας είναι ιδανικό για ένα τέτοιο καθαριστικό,
Οπότε καλό είναι να το δοκιμάζουμε σε μία γωνίτσα. Με τον ίδιο τρόπο καθαρίσουμε και τον νεροχύτη μας, τον λευκό νεροχύτη, θυμάστε που και αυτό σας το είχα δείξει, ακούτε και το θόρυβο που κάνουν έξω, αλλά όμως μπορούμε έτσι να καθαρίσουμε και τα περβάζια αυτά, αλλά και τους σιδηρόδρομους από τα παντζούρια μας, γιατί καμιά φορά παρόλο που τα καθαρίζουμε έχει μείνει σημάδι, υπάρχει μια μαύρη στάμπα επάνω και δεν φεύγει με τίποτα, οπότε πάμε να δούμε πώς γίνεται. Τα σημεία τα οποία ενώνεται η σιδεριά με το περβάζι είναι τα σημεία που γαριάζουν περισσότερο και ενώ τα καθαρίζω, αυτά επιμένουν να φαίνονται βρώμικα. Οπότε εκεί ρίχνω χάρπικ μαύρο, το αφήνω για 5 με 10 λεπτά και μετά το περνάω με ένα βρεγμένο πανάκι. Είχα δοκιμάσει και χλωρίνη, απλά η χλωρίνη μου κιτρίνιζε τα περβάζια και δεν μου τα καθάριζε. Κοιτάξτε εδώ λοιπόν που υπάρχει αυτός ο λεκές που δεν ξέρω από πού βγήκε και πώς γίνεται όταν βάζω επάνω το χάρπικ το μαύρο. Βάζω λοιπόν το χάρπικ, το αφήνω για 10 λεπτά και μετά με ένα βιτεξάκι το περνάω, όχι με σφουγγάρι και κοιτάξτε να δείτε πώς εξαφανίστηκε. Άψογη δουλειά λοιπόν επάνω στα περβάζια, όπως και στον νεροχύτη που σας είχα δείξει σε ένα άλλο βιντεάκι και πάμε τώρα στους σιδηρόδρομους. Να δείτε λοιπόν και εκεί πόσο πολύ καθαρίζονται στα δύσκολα σημεία, όπως αυτό εδώ. Βάζω λοιπόν χάρπικ μαύρο, όπως και εδώ που είναι οι βίδες, που όσο και να τα καθαρίζω, αυτά επιμένουν να φαίνονται βρώμικα. Μετά θα το κάνω με ένα βρεγμένο πανάκι, εντάξει θέλει λιγάκι προσοχή και μετά περνάω το σιδηρόδρομο με ένα βρεγμένο χαρτί κουζίνας και κοιτάξτε πόσο πολύ έλαμψε, πόσο πολύ όμορφος φαίνεται, ολοκάθαρος, έτοιμος για το καλοκαίρι μας. Τα περβάζια μας ολοκάθαρα και το μπαλκόνι είναι έτοιμο να υποδεχτεί καλοκαιρινές βραδιές. Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Με αυτό το βιντεάκι τελειώνουμε την καθαριότητα για το καλοκαίρι μας, οπότε από εδώ και πέρα έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια. Νομίζω ότι έχει ήδη ξεκινήσει η ανασκευή του μπάνιου, θα το δείτε, νομίζω ότι θα βγει καταπληκτικό. Τελικά στο μπάνιο θα μπουν τσιμεντόπλακες, μου το είχατε προτείνει εσείς, δεν θα μπει τσιμεντοκόνια γιατί δεν γίνεται. Και από πάνω θα βάλουμε πλακάκι, ένα πολύ ωραίο πλακάκι, θα σας έχω και πλάνα. Οπότε λοιπόν συνεχίζουμε με καλοκαιρινά βιντεάκια, με διακοσμήσεις, με πραγματάκια, έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις. Θα τα πούμε λοιπόν σε επόμενο χαρούμενο και καλοκαιρινό βιντεάκι. Γεια σας!